η βοή των Αγίων Μακαρίων, οι οποίοι εορτάζουν την 19η του Ιανουαρίου. Ο βίος του Οσίου Μακαρίου του Αιγυπτίου συγγραφής υπό του μεταφραστού Σημεώνος με την έχθη στην απλήν υπό του αγαπίου του Κριτός και σε συμπεριελήφθη εις το υπ' αυτού ένδοθεν εκλόγιον. Εις τούτον των Μέγαν Μακάριων αποδίδονται η πεντήκοντα πνευματική ομιλία πολλάκι συστήπων εκδοθήσε. Του δε Οσίου Μακαρίου του Αλεξανδρέου συνεγράφει υπό του Ηρακλείδου συγγραφέως του Λαυσαϊκού ο εις ο και τον κατεχώρησεν. Εκ των δύο τούτων βιβλίων παραληφθέντες η βία ούτη μεταφέρονται εντάφτα διασκευασμένοι κατά τη φράση. Εις τους δύο Οσίους Μακαρίους των Τε Αιγύπτιων και των Αλεξανδρέων επίσης η πληρωματική ακολουθία ο ημνογράφος πατήρ Γερμάσιμου Κραγιανανίτης αλλά και εις τους τέσσερας ομονίμους Μακαρίους επίσης ο αυτός πατήρ Γεράσιμος ετέραν τη αυτήν κοινή ακολουθία ήδη εις των Αιγύπτιων των Αλεξανδρέων, των Ρωμαίων και των Κορίνθων. Μακάρι όσοι οι πατέρες ημών σύγχρονοι ιόντες ήσαν ομένης από την Θηβαίδα της Αιγύπτου, εξού και Αιγύπτιος επωνομάζεται, ο δε έτερος από την Αλεξάνδρεια εξού και Αλεξανδρεύς αποκαλείται. Ο δε Αιγύπτιος λέγεται και μέγας καθού πρώτος και μεγαλύτερος κατά την ηλικία. Ο μεν λοιπόν Αιγύπτιος Μακάριος εγεννήθη εις το έτος 301 επειδή δε ηγάπησε την αρετήν νεαράς ηλικίας εφάνει άμονητος και ακατηγόρητος εις όλη του τη ζωή, ότε δε ήτο ετών 20 ή κατά άλλους 30 ανεχώρησε από τον κόσμο. Τόσην δε υπομονή έδειξε εις τους κόπους της ασκήσεως ο αείδημος, ώστε εις ολίγους χρόνους ηξιώθη να λάβει δύναμη και να προλέγει τα μέλλοντα και να πει θαύματα, νέος αίτιον του μεγάλου. Μετά δε πολλάς παρακλήσεις του αρχιερέως, ώστις δεν υπέφερε να βλέπει τον λίγων κρυπτόμενο υπό το μόδιο, έλαβε και το της ιεροσύνης αξίωμα, όν τότε ετών 40. Είχε δε ο Όσιος δύο μαθητάς, εκ των οποίων ο Ις διέμενε μετά αυτού, προς περιποίηση των ασθενών τους οποίους έφερον προς τον Όσιον καθημερινούς για να θεραπεύονται. Ο δε έτερος διέμεινε εις έτερων κελίων μακράν ευρισκόμενο. Βλέπον δε Όσιος των υποτακτικών αυτού Ιωάννη λαμβάνοντα αργύρια εκ των ασθενών, προείπεν εις αυτόν ότι θέλει να λάβει παρακυρίου οργήν και παιδείαν και αν δεν διορθωθεί πραγματοποιηθεί δε όντως η πρόρηση αυτού, καθότι ο αδελφός εκείνος, επειδή δεν διορθώθη, κατέστη λεπρός. Έφερον δε εις αυτόν ποτέ νέον τεινά, ώστις είχε μίαν λεγεώνα δαιμόνων, και δεν εχόρτενε και άλλοτε μεν εχώνευε, ώσπερ να ήτο πυρ, άλλοτε δε πάλιν εξήμεσεν αυτό τα, εκ του στόματος δυσόδες και όταν δεν είχεν άρτο να φάγει έτρωγε τα κόπρανα αυτού ο ταλέπορος. Η δε μήτηρ του νέου πίπτουσα εις τους πόδας του Οσίου με τα θερμών δακρύων εδέτο να θεραπεύσει τον Υιόν αυτής ως συμπαθέστατος. Όθεν προσήφιξα το Άγιος ημέρα σεπτά και τότε τον έδωκε της μητρός του τεθεραπευμένο και σόφρανα και δεν έτρωγε ημί μόνο 3 λίτρα σάρτου ημερησίως. Η λίτρα περιέχει ουγγιάς 12, η δε ουγγιά αντιστοιχεί προς 29 γραμμάρια περίπου. Η μέραν τεινά εφώνευσαν άνθρωπο κάποιον κρυφά και μη γινώσκονται στον φωνέα, ήχον ως ένοχο άλλων αθώων, τον οποίον θέλοντας να παραδώσουν στη δικαιοσύνη για να τιμωρηθεί, κατέφυγε στο κελίο του Μακαρίου για να μην το συλλάβουν. Αλλά οι στρατιώτες έδραμαν και εκεί και τον έδεσαν. Εκείνος δε φώναζεν ομνίων μεταδακρύων ότι είναι αθώος. Ο δε Όσιος τον ελυπήθη και επήγαινε στον τάφο του φωνευθέντος με θόλων εκείνων των ανθρώπων και γονάτισε εις προσευχή λέγον προς τους παρεστώτας. Ήδη θέλει φανερώσει ημίν ο Κύριος εάν είναι ένοχος αυτός ο άνθρωπος. Εφώναξε δε τότε του νεκρού μεταπίστεως λέγον. Ορκίζωσε εις τον Δεσπότη Χριστόν ή να είπεις ημίν την αλήθεια εάν σε εφώνευσεν
ούτως των οποίων κατηγόρησαν. Ο δε νεκρός ό του θαύματος. Ο ως περκακοιμόμενος απεκρίθηκε και λέγει αυτό. Ουχή πάτερ τιμίε, δεν έπτεσε ούτως, αλλά έτερος με εφώνευσε. Ταύτα οι παρεστώτες ακούσαντες έφρυξαν και παρακάλεσαν τον Άγιο να τον ερωτήσει πάλι τι στον εφώνευσε. Λέγει αυτής ο Πάνσοφος. Φτάνει ότι σας εβεβαίωσα πως ο άνθρωπος αυτός δεν πρέπει να τιμωρηθεί ως ο Θεός. Αλλά εγώ δεν είμαι κριτής να τιμωρήσω τον Πτέσσαντα. Διηγείται ο Όσιος Παλάδιος για τον Αιγύπτιον τούτον Μακάριον ότι ακόλαστος της ζητώ να ελκύσει η σατανικόν έρωτα κόριν τεινά σόφρονα και μη δυνηθείς, επίησεν αυτή με διαβολικά μαγείας και να φαίνεται εις τους ανθρώπους ως φορβάς. Φοράδα δηλαδή. Οι δε γονείς, απελπισμένοι είπε στο Μακάριο, αυτή η φοράδα την οποία προσαγάγομεν στην αγιοσύνη σου ή το θυγάτη ρημών και με τας μαντίας ανθρώπου τεινός μετεμορφώθη σε αυτό το σχήμα. Όθεν παρακαλούμε σε σένα να ποιήσεις προς Κύριον Δέηση όπως την μεταστρέψει εις την προτέρα μορφή. Ο δε Όσιος απεκρίθη. Όσον διεμέ την βλέπω γυναίκα και όχι φοράδα, όπως λέγεται, αυτή δε η μετασχημάτιση της δεν είναι εις το σώμα της, αλλά μόνο εις τους οφθαλμούς σας από συνεργία του δαίμονες. Ταύτα λοιπόν έλαβε την κόρη στο κελίο του και ποιή σας ευχήν την έχρισε Αγίου Ελέου, έκτοτε δε εφαίνεται πάλιν εις τους ορώντας, ως ήτο γινή καταφύσιν, επειδή δια της δεήσεως του Μακαρίου υφανίστη η μαντία. Προσθέτει δε και τούτο ο Άγιος Παλάδιος ότι αφού ο Άγιος ιάτρεψε την ανωτέρω γυναίκα έδωκεν σε αυτήν τη αυτήν συμβουλή λέγον «Γίνε, μη λείπεις από την κοινωνία των μυστηρίων του Χριστού διότι μεταλάμβανε συνεχώς διότι αυτή η διαβολική ενέργεια που σε ακολούθησε επειδή δεν μετέλαβες 5 εβδομάδες και εκ τούτο έβρεν ευκαιρία ο διάβολος και σε επείραξε. Μέγας δε τη αληθεία λόγος γράφεται περί του μεγάλου τούτου Μακαρίου παρά το ευεργετινό σελίς 592 βιβλίον τρίτο υπόθεσης β. Δηλαδή ότι αυτός έγινε Θεός επίγειος καθώς είναι γεγραμμένο, διότι όπως είναι ο Θεός σκέπων τον κόσμο ούτε και ο Αβάς Μακάριος σκέπων είναι τα ελαττώματα αέβλεπεν ως μη βλέπων και οίκουεν ως μη ακούων. Άλλοτε πάλι του έφεραν κάποιαν άλλη κόρη ή της είχε δεινήν ασθένεια εκ της οποίας είχε σαπίσει όλη η σάρξ αυτής και εξήρχε το δυσοδεία ανίκαστος. Ο δε Μακάριος είπε εις αυτήν, «Έχε υπομονή θύγατε, καθότι διόφελος της ψυχής σου έδωκεν ο Θεός, τη αυτήν ασθένεια προσευχηθείς δε δι' αυτήν ημέρα 7 και αλείψας και αυτήν Άγιον Έλεον την εθεράπευσε τελείως και πάντες εξέστησαν. Ημέρα τεινά μετέβησαν εις το θέρος ο Αβάς Ισόης και ο Μακάριος μεθών εταίρων 5 μοναχών και εθέριζον το πρωί με την δρόσον γυνή, δε τις ακολουθούσαν συνάθριζε τους εναπομένοντας στάχης. Έκλαιε δε αύτη πικρός στενάζουσα. Ο δε Όσιος ρώτησε τον Κύριον του Αγρού, τι είχεν εκείνη και θλίβεται, ο δε είπεν σε αυτήν. Έζη μίαν εις αυτόν, ότι ήτο χείρα και έδωκεν εις άνθρωπος εις τον άντρα της, όταν έζη μίαν παρακαταθήκη πολύτιμο να του φυλάξει. Αποθανόν όμως ο ανήρα αυτής ευνηδίως δεν είπε εις αυτήν τίποτε περί της υποθέσεως ταύτης. Όθεν εκείνος την ανεκάλεσεν εις τον δικαστήριον και επειδή ήτο πτωχία ζήτη να πάρει εχμάλωτον αυτήν και τα τέκνα αυτής. Ταύτα ακούσας ο Μακάριος, συνεπώνεσεν την τάλαινα χείραν και απελθόν εις τον τάφον του ανδρός αυτής ηρώτησεν αυτόν που έκρυψε την παρακαταθήκη και εκείνος ότον θαυμασίων σου Χριστέ Βασιλεύ απεκρίθη ότι κάθοτε των προσποδίων του στρώματος έσκαψε και την έκρυψε. Ο δε Όσιος το είπεν εις τη γυναίκα ή της ευρούσα την παρακαταθήκη την έδωθε και γεν του δικαιούχου και έμεινε ανενόχλητος. Ήτο δε εις την νηστείαν και εγκράτειαν τόσο υπομονετικός ο Όσιος, ώστε έκαμνεν 20 έτη κατά τα οποία ούτε άρτον ούτε είδωρ ουδέ τον ύπνον ενεπλήστη. Αλίσθηκε με το ζύγιον των άρτων ως ορισμένας ουγίας καθημέραν. Το δε είδωρ 3 ποτήρια. Και ακουμβώνει στον τοίχον ελάμβανε ύπνον ολίγων για να μην βλάπτει τον νουν αυτού από την πολλήν αγρυπτίαν και υπέρμετρον κακοπάθειαν.
όταν δε ήρχονται οι αδελφοί να ειδούν αυτόν εκάθητο με ταυτόν εις την τράπεζα εστίων και πίνουν ή να φύγει την υπόκριση. Όταν δε εκείνοι ανεχώρουν, έκαμνε τόσα ημέρας να πιει είδωρ, όσα ποτήρια έπιε μετά των ξένων είδωρ ίνων, για να παιδεύει τη σάρκα αυτού, καθότι και αυτή μόνη η θεωρία του σώματός του εμαρτύρει την άκρα νεκράτιαν, την οποία μεταχειρίζεται. Ημέραν τεινά μετέβει ο Όσιος Μακάριος προς επίσκεψη του μεγάλου Αντωνίου και κρούσα στη θύρα ρώτησε αυτόν έσωθεν ο Αντώνιος. Τι ζήτω και τι εζήτη, ο δε είπεν ότι είτο πατριώτης αυτού Μακάριος και ήλθε να ομιλήσουσι. Θέλων δε ο Μέγας Αντώνιος να δοκιμάσει την υπομονή του, έκλεισε τη θύρα καλύτερον. Ούτως αυτός όμως δεν εσκανδαλίστη, αλλά έστε και νυπωμένον ώραν πολύ με πραότητα. Όθεν ειδών την θαυμασία υπομονή αυτού ήνοιξε την θύρα και τον υπεδέχτη αγαλόμενος λέγον, πολύ καιρός είναι όπου ακούον την καλή σου φήμη, ήχον μέγαν πόθον να σε ειδούν και ασύ έχει δόξα ο Κύριος ώστε σε πλήρως την επιθυμία μου. Αφού λοιπόν εισπάστη αλλήλουσεν Κυρίω, έθεσεν τράπεζα και εφηλεύθησαν, μετά δεν την ευχαριστία έλευε η Ευβάια και έπλεκεν ο Αντώνιος για να μην κάθεται αργός συνομιλούντος προς ψυχικήν ωφέλιαν. Ον δε Μακάριος του εζήτησε να κάνει και αυτός ο λίγον εργόχειρο. Και βλέπων ο Μέγας Αντώνης ότι ο Μακάριος έκαμε τη σειράν ωραιοτάτη, εισπάστη τας χείρας αυτού λέγον, πολλής καλοσύνης και αρετής γέμουσιν ούτε ευλογημένε χείρες. Μετά ταύτα επέστρεψε και πάλι στο κελίον αυτού ο Μακάριος και τόσον εδίδετο εις την θεωρητική, ώστε ο νους και η ψυχή του ήσαν περισσότερων καιρών εις των ουρανών, παρά εις την γην. Όθεν για να προσέχει εις τον Θεόν περισσότερο, είχε διανοίξει κάτωθε του κελίου αυτού υπόγειον στο αν. Μήκους ημίσεως σταδίου με στροφάς ως κοχλίαν εις δε το άκρον αυτής έσκαψε δια το χειρόν αυτού εν σπήλαιο. Και ότε ήρχονται πολλοί άνθρωποι και τον εινόχλους, διέβαινε κρυφίως εκ της τοάς και εκρύπτεται εντός του σπηλαίου. Όθεν ουδείς η δύνατο να τον έβρει. Άλλοτε επήγαινε ορτή τεινά εις το όρος, ουδείς η της νητρίας εις μοναστήριον, του Αβά Παμβό. Όσιος Παμβός εορτάζεται την 18η Ιουλίου. Βλέπε η μέτερον μέγα συναξεραστή της Ορθοδόξης Εκκλησίας το Μοζίτα έκδοση Α, σελίς 274, έκδοση Β, σελίς 323. Οι δε μοναχοί παρακάλεσαν αυτόν τον Αβά Παμβό να τον Αβά Μακάριο να διδάξει αυτούς προς ψυχήν ωφέλεια. Ο δε ως ταπεινόφρον να απεκρίθη λέγον, εγώ ακόμη δεν είμαι μοναχός, όμως είδον άλλους τεινάς και δι' αυτούς να σας είπω λίγα τεινά προς νουθεσία. Ίσχυσε δε λέγον τα εξής. Καθεζόμενος ποτέ στην κέλα μου, με πολέμιο λογισμός λέγον, έγειρε και πήγε ή πάγει στην έρημο. Εγώ δε φοβούμενος μήπως και ο λογισμός του δαίμονος, για να ταράξει την ησυχία μου, αντεπολέμουν τούτον επί 5 έτη και βλέπον ότι ο λογισμός μου εστερεούτο, εγνώρισα ότι το εκ Θεού και υπακούσας περιεπάτησα οδόν πολλήν στην έρημο και ευρών λίμνη εις την οποία ερχόμενα τα θηρία και έτερα ζώα έπινον είδωρ. Μεταξύ δε των θηρίων είδων δύο άνδρας τριχώδης και πολλά εδηλίασα, νομίσας ότι ήσαν δαίμονες. Οι δε με είδαν με τρόμον και μου ομίλουσαν λέγοντες, μη φοβήσαι, διότι και εμείς άνθρωποι είμεθα. Όθεν αναθεωρήσας, τους επλησίασα και τους ρώτησα, πόθεν ήσαν και πώς επορεύονται και μου είπαν. Εμείς αδελφέ, διεμένομεν στο μοναστήριο εις παλαιότερα και λαβώντες από τον ηγούμενο και τους λοιπούς αδερφούς συγχώρηση προς αναχώρηση, ήρθομεν εις ταύτην την έρημον και είχομεν ήδη 40 έτη ησυχάζοντες. Ο Ίσεξ ημών είναι από τη Λιβύη και ο έτερος από την Αίγυπτο. Μας έκαμε δε τη χάρη ο Κύριος να μην έχουμε καύσει το θέρος, ούτε να αισθανθούμεθα το χειμώνα ψύχος. Δια του ταύτην την αιτία αδελφοί, σας είπων ότι δεν είμαι ακόμα μοναχός. Άλλοτε πάλι ερχόμενος ο Όσιος από τη Σκήτη, ενικτώθη καθοδόν. Όθεν εισήλθε εις έναν τάφο των ειδωλολατρών
και κοιμήθηκε, έβαλε κεφάλιν αποθαμένου τεινός ως προσκέφαλο. Οι δε δαίμονες ευθόνησαν, διότι δεν εφοβήτω και δοκίμασαν να τον κάνουν να δηλιάσει. Όθεν έλεγε ο εις δήθεν προς γυναίκα τεινά, ή της ή το τεθαμένη εις τον τάφο. Έγιρε γίνε να υπάγομεν εις το λουτρόν να εργαστόμεν. Και ο έτερος δαίμον απεκρίνατο εκ του κρανίου λέγον. Εις ξένος αβάς με έχει προσκέφαλον και δεν δύναμε να εξέλθω. Παρόλα ταύτα δεν εφοβήθη όσιος, αλλά έλεγε. Εάν δύνασε να εγερθείς, είπαγε. Τότε οι δαίμονες, κατεσχυνθέντες, έφυγαν λέγοντες. Μας ενίκησες, μακάριε. Ήλθε κάποτε αιρετικός κάποιος εις τον Άγιον ως Θεφυλονίκη ότι δεν υπάρχει ανάσταση νεκρών. Όθεν ο Μέγας Μακάριος ανέστησε ένα νεκρόν για να πληροφορήσει και πληροφορήσει αυτόν. Ούτως ο νεκρός ή το Έλλην, αναστηθείς δε επίστευσε εις το Χριστόν και ευαυτίστη ή τα γένετο και μοναχός Μίλης ονομαστής. Περί τούτου αναφέρει εις το Σάββατον της Τυρινής ασματικός κανόν ότι τα ονόματα των οσίων πατέρων δηλών και με καταλφάβητον Μίλην νεκρέγερτον αυτόν ονομάζουν. Έλεγε δε ο Όσιος ότι είναι δύο τάγματα δαιμόνων. Το μεν ένα τάγμα πολεμεί τους ανθρώπους από διάφορα πάθη θυμού και επιθυμίας, το δε έτερον τάγμα το οποίο ονομάζεται αρχικών πολεμεί τους ανθρώπους και τους ρίπτει τις διαφόρους αιρέσεις βλαστημίας και πλάνας, τούτο δε το αρχικόν τάγμα των δαιμόνων αποστέλει ο αρχηγός αυτών σατανάς εις τους μάγους και τους αιρεσιάρχας. Μία φορά είδεν ο Άγιος ούτως των διάβολων, έχοντα τα μηχανάς και τα εργαλεία αυτού εντός Λυκύθου, εντός δοχείου Ελαίου και κάθετον εκεί στην ησυχία. Έχουν σχήμα ενδεδειμένου ανθρώπου με ημάτιον λινών, το οποίο είχε ο Πας Πολλάς και εις έκαστην οπίν, εκρέματο και ένα μικρόν κολοκύνθιον. Η ρώτησε δε πάλι ο Άγιος πού πηγαίνει και τι κρατεί εις τα δοχεία. Εκείνος δε απεκρίθη εις τους μοναχούς υπάγου. Τους διαμένοντας εις το κάτω λαγκάδι και κρατώ διάφορα ποτά, ή να πει η έκαστος εξ αυτών, ό,τι ωραίγεται. Ταύτα υπόν ο δαίμον εξυφανίστη, ο δε όσιος έμεινε εις τον τόπον αυτόν ευχόμενος να ειδεί το αποβυσσόμενο. Όταν δε εκείνος επέστρεψε, τον ερώτησε τι έκαμνε στο μοναστήριο. Ο δε είπε εις αυτόν, ότι έναν μόνο ενίκησε, οι δε οι επίλοιποι τον επολέμησαν ανδρείως, λέγει ούτω όσιος. Ορκίζωσε εις τον δεσπότη Χριστό να μου υπείς το όνομα του μοναχού τον οποίον κατέλαβες. Και ο δαίμον είπε, Θεόπεμπτος ονομάζεται. Ταύτα ακούσας ο Όσιος, μετέβη στην προρυθίσα μονή και άπαντες οι αδελφοί εδέχτησαν αυτόν με τευλαβία. Ο δε Όσιος ηρώτησεν εις ποιον κελίον ευρίσκεται ο Θεόπεμπτος και μεταβάς εις αυτόν τον εζήτησε πνευματικό το τρόπο πως επορέπεται. Τον εξήτασε με πνευματικό τρόπο πως πορεύεται εις τα ψυχικά. Ο δε απεκρίθη. Καλά με την δύναμη του Θεού Πάτερ. Συσταλείς να υπεί εις τον όσιον την αλήθεια. Ο δε σοφότατος μακάριος γνωρίζει ότι ισχύνεται να ομολογεί στην αμαρτία αυτού ως ιατρός πρακτικός με τρόπον επιδέξεων του είπεν. Εγώ ο Τάλας ευρίσκομαι τόσα έτη στην έρημον και έχω το σούτον περίφημον όνομα και πάλι δεν δύναμαι να φύγω τους εξυχρούς και ρυπαλούς λογισμούς. Αλλά μη δίδουν τόση ενόχληστη, ώστε αν δεν με βοηθήσει ο Κύριος, κινδυνεύω να με νικήσωσιν. Από τους λόγους τούτου, λαβών θάρρος ο Θεόπεμπτος, ομολόγησε την ασθένεια λέγον. Το όμοιον παθαίνω και εγώ, Πάτερ Τίμιε, και κινδυνεύω εις θάνατον. Τότε ο ιατρός του ερμηνεύει τι να πράξει και πόσο να νηστεύει και πώς να προσεύχεται και να νικά τον πειράζοντα και διορθώσας αυτόν ως έπρεπεν, επέστρεψε στην κέλαν αυτού. Και μεθημέρας τίνας είδε πάλιν τον άνωθεν δαίμονα επιστρέφοντα από την μονή με τα κολοκύνθια ερωτήσας δε αυτόν πως διήλθε μετά τον μοναχό να επεκρίνα το λέγον. Κακά και ανάποδα καθότι πάντες με αντιμάχονται και μάλιστα ο Θεόπεμπτος τον οποίον είχα διαφύλων και δεν εξεύρω τι έπαθε και έγινε προς με τον άλλον σκληρότερος. Ούτως ελίτρωση του κινδύνου των Θεόπευδων, ο πολλής την γνώσιν και αρετήν μακάριος. Επιστρέφων δε ποτέ εξ Αιγύπτου και ερχόμενος στο κελίον του, έβρε τους κλέπτας ήτινες των
του επήραν ό,τι κι αν είχε και ό,τι έφτασε τον εφόρτωναν εις τον όνον και ο δε όσιος προσεποίηθη ότι δεν ήσαν δικά του πράγματα. Όθεν όχι μόνο δεν τους κακολόγησε, αλλά και τους ευοήθησαν τα φορτώσουν λέγον. Γυμνός εξήλθαν εκ τούτου του, εκ Ηλίας μητρός μου γυμνός και απελεύσουμε. Ο Κύριος έδωκεν, ο Κύριος αφύλατε. Ταύτα δε υπόν υπέμενα τάραχα τι του πράγματος στέρισιν. Ουχή δε μόνον όταν του επήραν εκείνο το λίγον όπερ είχεν, μακροθύμησεν, αλλά και πρώτερον όταν ήταν νεότερος εις εν κοινόβιον, υπέμεινε με μια δεινή συκοφαντία την οποία του είπων ψευδός και δεν επροφασίστη, αλλά δι' αγάπη του Θεού αισιώπησε και ύστερον όταν εγνωρίστη η αλήθεια εθαυμαστώτη περισσότερο. Η υπόθεση δε αυτή εγένεται ούτω καθώς ο ίδιος την εδηγήθη με τα ταύτα λέγουν. Όταν ήμουν στο μοναστήριο, αρχάριος, ήθελουν να με χειροτονήσουν χωρίς να θέλω διάκονο. Εγώ δε, κρίνω τον εαυτό μου ανάξιον, έφυγον από τη Λαύρα, εις τόπον απόκριφων και εκεί με υπηρέτη εις λαϊκός, ως της έπαιρνε τα σπυρίδας, τας οποίας εργοχείρουν και μου έφερε την τροφή μου. Έτυχε δε εις εκείνα τα μέρη μία παρθένος, ή της ήμαρθε με άλλον τεινά, και έμεινε έγκυος η τάλαινα. Ερωτήσατες δε αυτήν οι γονείς της, την συνεβούλευσεν ο διάβολος, να είπε ότι εγώ την εβίασα. Οι δε γονείς της έδραμον προς με θυμωμένη και αρπάσαντες με θύρες, ως θύρες άγριοι με εκρέμασαν εις όλον το σώμα αγκία πύληνα, διακαταφρόνησιν και δέροντες με ανηλαιώς με εθεάτρησαν και κατήσχυναν εις εκείνα τα μέρη φωνάζοντες. Ούτως ο μοναχός εδυνάστευσε την κόρη μας. Ήβριζον δε και των κοσμικών εκείνων ως της με υπηρέτη και του έλεγον. Ιδού τι διέπραξεν ο ενάρετος μοναχός τον οποίον εφήμιζες. Τόσον και μου έλεγες ψευδός ότι είτο άγιος άνθρωπος. Αλλά ήξευρε ότι δεν τον αφήνομεν έως να μείνει της εγγυητής, να πληρώσει όλα τα έξοδα τα οποία μέλουν να γίνουν έως να τραφεί το βρέφος, όπερ θα γεννηθεί εξ αυτής και διότι έφθυρε την παρθενία της. Τότε εγώ έκαμα νεύμα εις εκείνων των κοσμικών να γίνει εγγυητής μου χωρίς δισταγμόν. Ως της εδέχτη και με επήρε η μύθνη των εις το εργόχειρον λέγει, δούλευε ταπεινέ μακάριε να θρέψεις τη γυναίκα και αυτόν. Και ούτω δουλεύω νυχτημερών έδιδα τα σπυρίδας του ανθρώπου και ζωοτρόφοι εκείνη την τάλαιναν. Έως σου ήλθεν η ώρα του τακιτού και οδυνομένη ημέρας πολλάς, δεν είναι δύνατο η δυστυχής να γεννήσει το βρέφος. Όθεν από τους πόνους εγνώρισε την αμαρτία της και ομολόγησε προς τους παρεστώτας την αλήθεια λέγον. Επειδή εσύ κοφάντησα ψευδός των ενάρετων εκείνων μοναχών, ό,τι με δυνάστευσε, δι' αυτό βασανίζουμε τώρα δικαίως ή άδικος. Αλλά γνωρίσατε ότι με τον δίνα γείτονά μας ημάρτησα. Ταύτα η πούσα εγέννησε έναν εμποδίστος. Οι δε παρεστώτες έδραμον προς μεταδακρύων, ζητώντας συγχώρηση και με ήχον έκτοτε εις πολλήν ευλάβειεν. Όθεν εγώ δια να φύγω των ανθρώπινων έπαινων, έφυγον εξ εκείνου του τόπου, ελθόν εις αυτήν την έρημο. Ερωτώμενος ούτως ο Μέγας Μακάριος, αποτείνος με ποιον τρόπον δύναται να σωθεί ο άνθρωπος ευκολότερο, να απεκρίθει. Ως της φύγει από τον κόσμο εις τόπον ήσυχον και κλαίει τας αμαρτίας του, ευρίσκει τη σωτηρία του. Επιστρέφων δε ποτέ από τόπου την όσης και λίον του, ο όσιος τον συνείδησε, με πολλήν ορμήν ο διάβολος και κάμνον πολλάκι σχήμα, ότι θα τον κόψει, δεν είναι δυνατό αδύνατος. Όθεν ως δικαιολογούμενος έλεγε, πολύ βίαν πάσχω από σε μακάριε και ποτέ δεν κατορθώνω να σε νικήσω με όλον ότι εγώ κάμνω περισσότερα από ό,τι κάμνεις εις την άς αρετέας. Συνιστεύεις την άς ημέρας και εγώ δεν τρώγω τίποτε. Συ αγρυπνείς και εγώ δεν κοιμώμαι καθόλου. Μόνο εις μία αρετή με νικάς, δια την οποία δεν έχω κατά σου δύναμη. Λέγει ούτω όσιος. Ποια είναι η αρετή αυτή? Ο δε βιαζόμενος αποκρίθη. Η ταπείνωσης και ταύτα υπόν έγινε άφαντος. Άνθρωπος της ενάρετος το γένος Αιγύπτιος, είχε νιών παραλυτικών, ώστις ποσός δεν εσάλευε, αλλά ήκητο ως λίθος ακίνητος.
Όθεν λαβών αυτών, ο πατήρ του τον επήγαινε έξω τη θύρα του κελίου του Οσίου και αφήσα σε αυτόν εκεί ήσυχον ανεχώρησε. Ο δε Όσιος εξήλθε και ειδών αυτόν, ρώτησε τι τον έφερε. Εκείνος δε απεκρίθη ότι ο πατήρ του ρίψα σε αυτόν εκεί, έφυγε. Τότε του λέγει Όσιος, έγειρε και είπα για να τον φτάσεις. Και πάρευτης ό του θαύματος, εγερθείς ο πρώην ακίνητος, προσεκίνησε τον ιατρόν και επέστρεψε στον οίκο του αγαλόμενος. Λέγεται δε περί του ουρανίου τούτου ανδρός, ότι τον περισσότερο χρόνο της ζωής του εσχόλαζε μάλλον εις την μετά του Θεού νοεράν ένωσιν παρά εις όλα τα υπό των ουρανών πράγματα του κόσμου. Μετά τα αυτά λοιπόν θαυμαστά και θεάρεστα έργα διαλάψας ο φερόμενος της μακαριότητος μακάριος ο μέγας και χρόνων εγέννη ενενίκοντα ή κατάλους εξήκοντα γινόμενος απήλθε προς Κύριον το έτος 391. Υπό το ονόματος τούτου σώζονται 50 ομιλίε την ες δε λέγουσιν ότι ο μέγας Αντώνιος συνέγραψε αυτάς εις την Συριακή ο δε μακάριος μετεγλώτησε αυτάς εις το ελληνικόν.